μια κατάσταση παρανοϊκή, η οποία αποτυπώνει πλήρως, η λέξη παράνοια αποτυπώνει πλήρως αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Πραγματικά είναι μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να βρει στοιχεία ισορροπίας που να μπορέσει αυτή η κοινωνία να κάνει το επόμενο βήμα. Δυστυχώς έχουμε περιέλθει σε πολύ άσχημα μονοπάτια και δεν ξέρω πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλες συνθήκες που να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση από την κατεύθυνση της καταστροφής. Μα έχετε προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις σας, αν εις ακουστούν, δεν θα επιφέρουν ενδεχόμενα ισορροπία? Ότι κάνει κατασχέσεις στο δημόσιο και βρίσκει άδεια ταμεία. Μα είναι λογικό να βρίσκει άδεια ταμεία. Διότι όταν η επιχείρηση, ο μικροεπιχειρηματίας, ο μικρός επιχειρηματίας χρωστάει στο δημόσιο, δεν χρωστάει η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών επειδή έχει τα χρήματα και δεν θέλει να τα δώσει στο δημόσιο, είναι ότι δεν μπορεί να τα δώσει στο δημόσιο. Είναι ότι τα χρήματα αυτά πάνε για λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης για να μπορέσει στοιχειοδός να πάει στο επόμενο βήμα και δεν μπορεί να πληρώσει το συνολικό αυτό και βρίσκει άλλους λογαριασμούς. Ένας σημαντικός λοιπόν λόγος είναι αυτός. Το ότι κλείνουν οι επιχειρήσεις, και το γνωρίζαμε αυτό και το λέγαμε το καλοκαίρι όταν ψηφίστηκε αυτό το ασφαλιστικό και λέγαμε ότι είναι μια καταστροφή για το ίδιο το ασφαλιστικό και για την ελληνική οικονομία και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τώρα επιβεβαιώνεται. Διότι αυτή τη στιγμή κανείς ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτό το ασφαλιστικό. Είναι μια επιπλέον σκληρή φορολογία που κυριολεκτικά οποιονδήποτε θέλει να λειτουργήσει σαν ελεύθερος επαγγελματίας τον καταστρέφει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι μια παράνοια. Είτε αφορά οι αγρότες, είτε αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, είτε αφορά οι επιχειρηματίες. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να παλευτεί. Για τι άλλο να μιλήσουμε, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτή η κατάσταση μπορεί πλέον να προχωρήσει. Φοβάμαι ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα που οτιδήποτε έχει σχέση με λέξη αναπτύσσω, με λέξη προσπαθώ να κάνω μια δουλειά, προσπαθώ να δημιουργήσω, η λέξη δημιουργία έχει εκλείψει πλέον από την πραγματική οικονομία και όλοι ψάχνουν πώς θα βρουν τρόπος να προφυλάξουν ή να δημιουργήσουν ακόμα ένα βήμα, μια μέρα ακόμα επιβίωσης απέναντι σε αυτήν την βλέλαπα η οποία καθημερινά συντρίβει και συνθρίβει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είχατε αποφασίσει ότι θα προχωρήσετε και εσείς με άλλα βήματα πλέον από τη στιγμή που δεν γίνονται δεκτές οι προτάσεις σας, δεν εισακούγονται, δηλαδή προσφυγή στα ανώτατα όργανα του κράτους. Είναι κάτι το οποίο έχετε αποφασίσει πότε θα γίνει? Ήδη ΓΕΣΕΠΕ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, οι σύλλογοι ιατρικοί? Ναι, διότι όσο δεν υφίσταται, είπαμε και άλλοι στην προηγούμενη τηλεφωνική επαφή που είχαμε, ότι εφόσον δεν επιβάλλονται δια νόμου και στην αγορά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και εφόσον δεν υπάρχει ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός και δεύτερον με την απόφαση του Υπουργού 28/1/2017 όπου από το πρώτο ευρώ από το ΚΕΑΟ μπορεί να προχωράει σε κατασχέσεις και σε άλλες μορφές κινήσεις καταστατικού χαρακτήρα, τότε δεν γίνεται να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ένα 50%, μην πω και παραπάνω ποσοστό, σε 2-3 μήνες θα αναγκαστεί να σταματήσει την λειτουργία του. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε, εκτός από πολιτικές ενέργειες, ήδη είμαστε σε στενές συνεργασίες όλοι οι παραγωγικοί φορείς, να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε αυτές τις θέσεις, με ποιο πολιτικό τρόπο θα τις προωθήσουμε, αλλά και ψάχνουμε να βρούμε και τρόπους που με νομικό τρόπο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε αυτές τις θέσεις, η πολιτεία να τις αποδεχτεί και να μην είμαστε συνεχώς στην δικαιολογία ότι το απορρίπτει τρόικα, δεν θέλει τρόικα, δεν γίνεται με την τρόικα κλπ. Όταν αφορά την επιβίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ένα θέμα πλέον ζωής και θανάτου, έτσι, τότε ξέρω εγώ να πούμε πρέπει η δικαιοσύνη να παρεμβαίνει και να επιβάλλει κάποια πράγματα
που θα έχουν σύμπτωση τελείωση τη ζωή του ανθρώπου. Μα τώρα είναι και τραγικό αυτό που λέτε. Σε τρεις μήνες ένα 50% των μικρομεσαίων θα βάλουν λουκέτο, θα κλείσουν. Για τον Γεράκη κυριολεκτό. Διότι υπάρχουν, αν παρακολουθείτε και όλη η κοινωνία παρακολουθεί, πόσο έχουν πάει τα χρέη και καθημερινώς αυξάνονται της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, λόγω αδυναμίας. Λόγω αδυναμίας. Η συντριπτική πλειονότητα είναι λόγω αδυναμίας με τις συνθήκες που επικρατούν και συνεχώς επιδεινώνονται. Όταν λοιπόν βλέπουμε και αυξάνονται το ποσοστό και τα ποσά τα οποία είναι στο δημόσιο και δεν υπάρχουν αυτοί οι επιχειρηματικοί, αυτά τα δύο και λειτουργήσουν αυτά τα δύο, δηλαδή η μη ύπαρξη ακατάρτιση του επιχειρηματικού λογαριασμού και η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης του 28 πρώτου του 2017, αυτά δύο πράγματα, είναι λογικό να κλείσουν επιχειρήσεις. Πώς θα επιβιώσουν, πώς και με την επιβολή του πλαστικού χρήματος, είναι αδύνατο να επιβιώσουν. Θα καθούν να κλείσουν. Μάλιστα. Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεδομένο.